πρωτάθλημα να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Αργυρόπολης, γιατί ήταν η φιλοξενία, νομίζω ήταν άριστη, δεν είχαμε κανένα απολύτως παράπονο. Στο καθαρά αγωνιστικό τώρα, συνήθως όταν χάνεις είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο να δουλέψουμε κάποια πράγματα που θέλαμε να δουλέψουμε εμείς τη βδομάδα, καθώς είχαμε τραυματισμούς παιχτών που επανήλθαν μία μέρα πριν τον αγώνα. Οπότε δεν δουλευτήκαν κάποια πράγματα σωστά. Από εκεί και πέρα, εμείς τώρα πρέπει να παλέψουμε. Έχουμε 9 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. 9 αγωνιστικές που μείνει. Πρέπει να παλέψουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε δώρα στις ομάδες που. Στις ομάδες που χάνουν από κάτω μας και από πάνω μας, να κάνουμε δώρα με κακές εμφανίσεις. Έχουμε εδώ και 3 αγωνιστικές που είμαστε απαράδεκτοι. Είμαστε όλοι μαζί απαράδεκτοι. Και βάζω μέσα και αυτόν τον αγώνα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να δουλέψουμε. Όλοι. Να δουλέψουμε και να επανέλθουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαι σε αυτό ξεκάθαρος. Και θα επανέλθουμε. Εγώ πιστεύω στα παιδιά. Και όσο έχουμε αυτή την πίστη μεταξύ μας, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Η Αργυρόπολη είναι πολύ καλύτερη σήμερα, ήταν ξεκάθαρα καλύτερη, γύριζε την μπάλα εύκολα, δεν τους βάλαμε δύσκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα, μάθαμε λίγο από τα λάθη μας του πρώτου ημίχρονου και ισορρόπησε το παιχνίδι, ωστόσο πλήρωσαμε κάποια λάθη που έγιναν στα μετόπισθεν και κάπως έτσι γράφτηκε το παιχνίδι. Αυτό. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, όλη τη βδομάδα λέγαμε στους ποδοσφαιριστές μας ότι παρόλο που η Άρσεναλ είναι χαμηλά βαθμολογικά, θα έρθει εδώ να παίξει το παιχνίδι για να το κερδίσει. Στο πρώτο μήνα εκμεταλλευτήκαμε και την καλή μας παρουσία στο δημιουργικό κομμάτι και τα λάθη των αντιπάλων και προηγηθήκαμε 2-0. Μετά στο δεύτερο μήνα προσπαθήσαμε κάποιες ευκαιρίες να διευρύνουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε καλή διαχείριση και το αποτέλεσμα ήρθε φυσιολογικά. Θέλω να στείλω τα πάνω στον παίκτη του Ιάσονα, ο οποίος πιθανολογώ ότι έχει βγάλει το όνομα του. Ήταν μια άτυχη στιγμή, γλίστησε στον αγωνιστικό χώρο και εύχομαι να μην έχει κάτι σοβαρό, να το περάσει γρήγορα γιατί είναι κρίμα αριστεί χωριστές να χτυπάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για τη συνέχεια η ομάδα θα προσπαθήσει να ανέβει όσο δυνατόν πιο ώστε να είναι περισσότερο στο παραγωγικό πίνακα, να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα ξεκουραστούμε τώρα μια εβδομάδα και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ.